μεγάλες πόλεις του Ισραήλ μετατρέπονται ξανά σε πεδία μαχών. Διαδηλωτές στο Τελαβίβ πετούν πέτρες και ανάβουν φωτιές. Φορούν στις πλάτες τους Ισραηλινές σημαίες και φωνάζουν συνθήματα κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου. Η αστυνομία αντιδρά ρίχνοντας νερό και δακρυγόνα. Η εικόνα παρόμοια και στην Ιερουσαλήμ, όπου χιλιάδες πολίτες συγκεντρώνονται έξω από την Κνεσέτ, ζητώντας από τον Πρωθυπουργό να μην ρίξει τη χώρα στα βράχια. Περισσότερα από 800.000 μέλη των εργατικών συνδικάτων απεργούν. Μετά τοπικά μέσα να σχολιάζουν ότι ο Νετανιάχου οδηγεί το Ισραήλ στην Άβυσσο, ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει ότι η συζήτηση για τη δικαστική μεταρρύθμιση μεταφέρεται για την επόμενη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου σε ένα μήνα. Ξιέσαι ευσαγούτ, λιμνώ αμιλχέμετ αχήμ בהידברות, אני כראש ממשלה לוקח פסק זמן להידברות. אני נותן הזדמנות אמיתית להידברות אמיתית. אנחנו נכונים ללכת להידברות אצל נשיא המדינה. מדינת ישראל פצועה וכואבת, אנחנו לא צריכים לשים פלסטר על הפצעים, אלא לטפל בהם באמת. אם הוא ינסה לעשות לנו תרגילים, הוא שוב ימצא מולו מאות אלפי פטריוטים ישראלים שנחושים. Το λόγο νομοσχέδιο δίνει στους υπουργούς το δικαίωμα να ορίζουν δικαστές και στο κοινοβούλιο να αναιρεί και να παρακάμπτει αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου, που μέχρι τώρα παραμένει ανεξάρτητο από την κυβέρνηση και έχει τον τελευταίο και σημαντικότερο λόγο στην νομοθεσία. Compromise is precisely what we have been calling for, and we continue to strongly urge Israeli leaders to find a compromise as soon as possible.